Καθημερινή είναι η έλεγχη της κτηματικής υπηρεσίας της παραλίας της Αχαΐας. Οι ελεγκτές θέλουν να διαπιστώσουν αν οι καταστηματάρχες εστίασης έχουν τοποθετήσει παράνομα ξαπλώστρα στην παραλία. Μάλιστα, τα προβλεπόμενα πρόστιμα κυμαίνονται μεταξύ 2.000 και 60.000 ευρώ κατά περίπτωση. Οι έλεγχοι εστιάζονται στις παραλίες της Αιγιαλίας, του Ψαθοπύργου αλλά και των Βραχνέικων. Ήδη σε δύο επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα και λουκέτο για τραπεζοκαθίσματα και ξαπλώστρες που είχαν παράνομα τοποθετηθεί στην παραλία. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί μια νέα συνθήκη για τους μαγαζάτορες, δηλώνει στην τηλεόραση του Best ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής Αχαΐας, Τάσος Γιατράς. Ότι έχουμε μια νέα συνθήκη στη χωροθέτηση στον Αιγιαλό για το 2024. Αυτό το αντιλαμβάνονται τόσο οι πολίτες όσο και οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων για δημοτικό ενδιαφέροντος. Η έλεγχη είναι συστηματική. Ήδη έχουμε και κάποια δυσάρεστα γεγονότα, θα λέγαμε, με το κλείσιμο δύο καταστημάτων στην περιοχή της Αχαΐας. Η κτηματική υπηρεσία έχει ήδη δεχτεί πάνω από 300 καταγγελίες για αυθαιρεσίες καταστημάτων σε παραλίες μέσα από την εφαρμογή MyCost που μπορεί ο κάθε πολίτης να κατεβάσει στο κινητό του. Φέτος, σε πολλές από τις δημοφιλείς παραλίες της Αχαΐας υπάρχουν καταστήματα που λόγω των αυστηρών κανόνων αποφάσισαν να μην βγάλουν ξαπλώστρες. Ο γενικός κανόνας πάντως θέλει να υπάρχουν δωρεάν ξαπλώστρες για τους λογωμένους, οι οποίοι θα πληρώσουν μόνο ό,τι καταναλώσουν. Η νέα συνθήκη δημιούργησε και πιθανώς μια διαφορετική τιμολογιακή πολιτική ως προς τις ξαπλώστρες. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων αυτών δίνεται ακόμα δωρεάν. Υπάρχουν και κάποια μεμονωμένα σημεία, τα οποία υπάρχουν κάποιες ελάχιστες χρεώσεις, κυρίως στις ημέρες αιχμής, το Σάββατο και την Κυριακή. Είναι τόσο αυστηρός ο νόμος που αυθαίρετες χωροθετήσεις δεν υπάρχουν, γιατί οι έλεγχοι είναι συστηματικοί και κάποιος ο οποίος χωρίς άδεια νομίζω ότι δεν σκέφτεται καν να μπορέσει να έχει κατάληψη κοινόχου στον χώρο στον Αιγιαλό. Γι' αυτό και είδαμε και δύο σφραγίσεις τέτοιων χώρων, οι οποίες προηγήθηκαν λίγες μέρες πριν.